Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Ευζήν εδώ από τη τηλεόραση του Βολκάνο TV θα σας παρουσιάσουμε απόψε. Πριν όμως σας πω το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ένα ιδιαίτερο, διαφορετικό και εορταστικό. Λοιπόν, την παρέα μας πλαισιώνουν το Sweet Corn και ο Ερωτόκριτος που βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο του Καρτεράδου με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2286-036-438. Μαζί μας όμως και το μεσητικό γραφείο AGL Ορολογάς Real Estate στο εμπορικό κέντρο του Καρτεράδου με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2286-025-122. Λοιπόν, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενώ δύο πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά σήμερα εδώ. Ταλαντούχα παιδιά που βγάζει το νησί μας και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί, όπως έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μία φορά, πρέπει να δίνουμε το λόγο πάντα στους μικρότερους και να βοηθάμε όσο μπορούμε εμείς οι περισσότεροι. Οι μεγαλύτεροι, ναι. Λοιπόν, μαζί μας λοιπόν έχω την Αγγελίνα και την Ευελίνα Τσιαντζή Μαντέ. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εσύ είσαι η... Αγγελίνα. Και εσύ? Η Ευελίνα. Η Ευελίνα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά, που είστε εδώ και θα πούμε σήμερα. Έχετε, σας έχουν ξαναπάρει συνέντευξη ή είμαι η πρώτη? Άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά. Μπράβο, λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι είστε εδώ για να μας παρουσιάσετε έτσι λίγο την προσωπικότητά σας, λίγα πράγματα να μας πείτε, γιατί είστε μικρά κορίτσια με πολλά βραβεία και πανευρωπαϊκά, τα οποία θα μας τα πείτε σιγά σιγά. Εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν και θα σας ρωτήσω, πρώτα εσένα, Αγγελίνα, πόσα χρόνια ασχολείσαι με το πιάνο? Ασχολούμαι 5 χρόνια και ξεκίνησα από τα 4. Μπράβο, κορίτσι μου. Εσύ, Ευελίνα? Εγώ ξεκίνησα όταν ήμουν 5 χρονών και τώρα φτάνω στα 9 χρόνια. Μπράβο. Λοιπόν, και ποιος ήταν ο εμπνευστής σας για να, έτσι, να μπείτε σε αυτό το μικρόβιο του πιάνου και να συνεχίζετε και να παίζετε και μάλιστα να έχετε κερδίσει και τόσα βραβεία? Ήταν κάποιος εμπνευστής σας ή μόνοι σας? Εσύ, Αγγελίνα μου, πες. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς. Μπράβο, ο μπαμπάς. Και εγώ έβλεπα τη μαμά και τον μπαμπά να παίζουν πιάνο και μ' άρεσε πολύ αυτό και ήθελα κι εγώ. Μπράβο, μπράβο. Άρα λοιπόν είστε μια μουσική οικογένεια. Ναι. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Πάμε να πούμε τώρα, σε πόσους διαγωνισμούς έχετε λάβει μέρος και τι βραβεία έχετε πάρει? Και μάλλον να μου πείτε ποια είναι και τα αγαπημένα σας βραβεία. Λοιπόν, Αγγελίνα, σε πόσους διαγωνισμούς έχεις πάρει μέρος? Σε 8. Σε 8, και ποια είναι τα αγαπημένα σου βραβεία που έχεις πάρει? Είναι αυτό. Μπράβο. Το οποίο είναι από πού? Είναι από το Global Jennings. Μπράβο. Σε ποια περιοχή, να πούμε, να ξέρει και ο κόσμος? Λονδίνο. Μπράβο. Ωραία. Άρα αυτό. Έχεις και άλλο αγαπημένο? Ναι. Για δείχτω μας και αυτό. Έχω και αυτό. Αυτό τι είναι? Είναι από την Ιταλία. Μπράβο. Μπράβο, κορίτσι μου. Και στο σύνολο, λοιπόν, τα βραβεία σου, όπως είπες, είναι 8. Είναι 8. 8. Μπράβο, σου εύχομαι να τα εκατοστείς. Και είναι μαζί, είναι και αυτό. Μπράβο. Το μετάλλιο. Το μετάλλιο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Εσύ, Ευελίνα? Εγώ έχω συμμετάσχει σε 14 διαγωνισμούς. Και το αγαπημένο μου βραβείο είναι από τη Βαρσοβία. Ναι. Που είναι αυτό εδώ. Μπράβο. Μπράβο. Και αυτά να θεωρήσω, κορίτσια, ότι είναι τα πρώτα βραβεία, σωστά? Έχετε κερδίσει δηλαδή πανευρωπαϊκά πρώτα βραβεία, σωστά? Καλά τα λέω? Καλά τα λέω, γιατί δεν τα ξέρω κι εγώ πολύ καλά, οπότε... Εμένα ήταν βραβείο για εξαιρετική ερμηνεία Σοπέν, έργο Σοπέν. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια, Ευελίνα μου. Λοιπόν, πώς ονειρεύεστε τον εαυτό σας μετά από κάποια χρόνια? Εσύ, μικρούλα μου, δηλαδή μετά από κάποια χρόνια, τι θα ήθελες να γίνεις, τι ονειρεύεσαι να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ονειρεύεσαι κάτι για τη ζωή σου μεγαλώνοντας? Ναι, να γίνω πιανίστρια. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Εσύ, Ευελίνα? Κι εγώ, να γίνω πιανίστρια και να παίζω σε πολύ... σε ωραίους χώρους, σε πιάνο, λαμπερούς σε χώρους, ναι. Έτσι, μπράβο, ναι. Μπράβο. Με ορχήστρες και μόνη μου. Και μόνη σου, μπράβο. Και να δώσετε μετά με τη σειρά σας κι εσείς και σε άλλα παιδιά έτσι το έμβασμα να πάνε να παρακολουθήσουν και να ασχοληθούν με τη το μουσική. Κίνητρο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η μουσική γενικότερα μας ηρεμεί, σωστά, δεν είναι καλά? Ναι. Και το πιάνο. Κάποτε πολύ παλιά, όταν ήμουν πολύ μικρή, έπαιζα λίγο. Τώρα δεν θυμάμαι τίποτα.
Τίποτα. Λοιπόν, και για να μην σας κουράσω και πολύ. Λοιπόν, έμαθα ότι έχετε περάσει σε κάποια σχολή στο Παρίσι. Ναι. Για να μου πείτε λοιπόν λίγα λόγια για αυτή τη σχολή. Πώς περάσατε, πώς παρακολουθείτε τα μαθήματα. Κανονικά, εκεί πηγαίνουμε στο Παρίσι για εξετάσεις και συναυλία κάθε χρόνο. Αλλά τώρα λόγω COVID έγινε στην Αθήνα και περάσαμε, κάναμε τις εξετάσεις. Και έρχεται μία κυρία στην Αθήνα από αυτή τη σχολή και κάνουμε μαθήματα μαζί της. Μάλιστα. Και αυτή η σχολή θα σας δώσει κάποια επιπλέον προσόντα στο μέλλον, Ευελίνα. Κυρίως πολλές γνώσεις, αλλά και ναι. Θα σας δώσει κάποια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κορίτσια, το να βγαίνετε, το να πηγαίνετε έτσι σε άλλες χώρες και να παίζετε πιάνο, πώς νιώθετε? Νιώθετε τυχερές και οι δυο σας? Νιώθετε. Ναι. Είναι κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ και θα θέλατε να το συνεχίσετε και σε όλη την πορεία στη ζωή σας. Μπράβο. Θέλεις κάτι να ευχηθείς εσύ, κοριτσάκι μου, και στα άλλα τα παιδιά, να τα παροτρύνεις ίσως να ασχοληθούν με τη μουσική και με το πιάνο, γιατί όχι? Το λες μέσα από την καρδιά σου, να ακολουθήσουν, να παίξουν πιάνο, να... Ναι. Κιθάρα, μπουζούκι, οτιδήποτε, απλά να είναι μουσική, Ναι. Εσύ, Ευελίνα? Κι εγώ το ίδιο, να κάνουν ό,τι τους αρέσει πολύ. Αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πραγματικά, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους γονείς σας, γιατί πολλές φορές εμείς οι γονείς δίνουμε τα πάντα για τα παιδιά μας. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους όσο περισσότερο μπορούμε και να στηρίζουμε τα όνειρά τους. Οπότε θεωρώ ότι και εσάς, παιδιά μου, οι γονείς σας είναι δίπλα σας, σας στηρίζουν και ακολουθούν τα βήματά σας και εύχομαι να είναι πάντα στη ζωή σας και να σας αγαπούν πάντα, το πρώτο απ' όλα, να σας στηρίζουν και να συνεχίσετε να έχετε ένα λαμπρό, λαμπρότατο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή πρόοδο σας εύχομαι. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά, μια και θα μπει λοιπόν το νέο έτος, να είναι χαρούμενο για σας, κορίτσια. Ευχαριστώ. Για όλα τα παιδιά, αλλά τώρα που είμαστε εμείς εδώ, να είναι χαρούμενο, να είναι λαμπερό και να πετύχετε όσο περισσότερους στόχους έχετε βάλει στη ζωή σας. Και εγώ εδώ θα είμαι, θα κάνουμε και άλλη συνέντευξη, έτσι? Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Την αγάπη μου έχετε, θα τα πούμε ξανά και μετά το τέλος της εκπομπής θα παρακολουθήσουν οι φίλοι ακροατές αποσπάσματα από τις μουσικές σας έτσι παραστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια να έχετε, να είστε γερά και δυνατά πάντα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, είδαμε την Αγγελίνα και την Ευελίνα Τσιαντζή Μαντέ. Δύο πολύ ταλαντούχα κορίτσια, αξιόλογα κορίτσια, πίσω από δύο αξιόλογους γονείς, θα τονίσω εγώ, γιατί πάντα λέω ότι τα παιδιά πρέπει να στηρίζονται από τους γονείς. Απολαύστε με τα βίντεο με τα κορίτσια για να δείτε πραγματικά έτσι, αυτά τα βραβεία που πήραν, δεν τα πήραν τυχαία. Να είστε καλά, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλό σας απόγευμα.